Θρήνη Ιερεμίου, κεφάλαιο πρώτο. Θλίψη για την αιχμαλωσία της Ιών. Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό. Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα απόμεινε σαν χείρα. Των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε. Κλαίει και κλαίει όλη τη νύχτα αδιάκοπα. Τα δάκρυα τα μάγουλά της αυλακώνουν. Από όλους που την αγαπήσανε κανείς δεν βρίσκεται να την παρηγορήσει. Όλοι οι φίλοι της την εγκατέλειψαν. Της έγιναν εχθροί. Μετά τη θλίψη και το βάρος της δουλείας, ο λαός του Ιούδα στην αιχμαλωσία σύρθηκε. Τώρα μένει στα έθνη ανάμεσα και ησυχία δεν βρίσκει. Οι διώκτες του τον φέραν σε αδιέξοδο. Τον πίεσαν σκληρά. Οι δρόμοι που οδηγούν στη Σιόν πενθούν, γιατί κανείς πια στις γιορτές δεν έρχεται. Ερημωθήκαν όλες τις υπήλες. Οι ιερείς της πικρά αναστενάζουνε. Θλίβονται οι κόρες της. Και η ίδια πολύ είναι πικραμένη. Οι αντίπαλοί της πάνω της κυριάρχησαν. Οι εχθροί της ζουν ευτυχισμένοι, γιατί ο Κύριος την ταλαιπώρησε για τις πολλές της ανομίες. Τα νεαρά παιδιά της τα διώξε ο εχθρός και πορευθήκαν στην αιχμαλωσία. Κι η πόλη της Ιών όλη τη δόξα της την έχασε. Οι άρχοντές της γίναν σαν ελάφια που δεν βρίσκουν τροφή. Κι είναι σχεδόν χαμένη η δύναμή τους, καθώς τρέχουνε να ξεφύγουν από το διώκτη τους. Η Ιερουσαλήμ στις δυστυχίες της και στις κατάπτωσης της μέρες θυμάται όλη τη λαμπρότητα που είχε τον παλιό καιρό. Όταν όμως ο λαός της έπεσε στα χέρια του εχθρού, ούτε ένας δεν βρέθηκε να τη βοηθήσει. Την κοίταζαν οι εχθροί της και γελούσαν, βλέποντας την κατάντια της. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ, γι' αυτό και έγινε καταγέλαστη. Όλοι όσοι την εκτιμούσαν τώρα την περιφρονούν, γιατί βλέπουν τη γύμνια της. Και αυτή αναστενάζει και από την άλλη στρέφεται μεριά. Το φόρεμά της φέρνει τα ίχνη της ντροπής της. Τέτοιο τέλος δεν το είχε ποτέ φανταστεί. Έπεσε τόσο χαμηλά, χωρίς ούτε ένας να βρεθεί να την παρηγορήσει. Φωνάζει η πόλη: «Κύριε, δες τη θλίψη μου. Άκου τον πως καυχέται ο εχθρός μου». Ο εχθρός το χέρι του άπλωσε σε όλους τους θησαυρούς της. Κι αυτή είδε το ναό της να πατούν. Τα έθνη εκείνα που είχε προστάξει ο Κύριος να μην μπουν μέσα στην κοινότητά του. Αναστενάζουν όλοι τις οι κάτοικοι. Ψωμίζει τους. Δίνουν τα στολίδια τους για να βρουν τροφή, έτσι που στη ζωή να κρατηθούνε. Η πόλη φωνάζει: «Κύριε, κοίταξε. Δες πόσο είμαι καταφρονεμένη». Κράζει προς τους διαβάτες: «Αχ, όλοι εσείς, κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνο σαν το δικό μου πόνο που μου εδόθη και που με αυτόν ο Κύριος με βασάνισε τη μέρα της φοβερής του οργής. Από ψηλά ρίξε φωτιά στα κόκαλά μου και τα κατέστρεψε. Δίχτυ στα πόδια μου άπλωσε, κάτω με πέταξε, με έκανε να υποφέρω για πάντα να πονώ. Έκανε ο Κύριος ζυγό τις αμαρτίες μου, τις έσφιξε γερά πάνω στο λαιμό μου. Έτσι η δύναμή μου ατόνισε. Ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια εκείνων που δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Ο Κύριος μακριά μου απέρριψε όλους τους άντρες μου, τους ισχυρούς. Πλήθος συγκέντρωσε εναντίον μου για να συντρίψει τους πολεμιστές μου. Πατήσαν του Ιούδα το λαό, καθώς το πατητήρι τα σταφύλια. Γι' αυτό εγώ κλαίω. Τα μάτια δάκρυα πλημμυρίζουν, γιατί είναι μακριά μου ο παρηγορητής μου, εκείνος που θα μου ξανά δίνε ζωή. Αφανιστήκαν τα παιδιά μου, γιατί ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός». Τα χέρια της άπλωσε οικετευτικά η Σιών, αλλά κανείς δεν την παρηγορεί. Ο Κύριος επιστράτευσε στον Ιακώβ ενάντια τους γύρω του εχθρούς. Η Ιερουσαλήμ έγινε μισητή για αυτούς. «Ο Κύριος έχει δίκιο που έτσι μου φέρεται, γιατί εναντιώθηκα στους λόγους του. Ακούστε όμως όλοι εσείς εδώ οι λαοί, κοιτάξτε με στον πόνο μου. Οι κοπελιές μου και τα παλικάρια μου φύγαν για την αιχμαλωσία. Κάλεσα αυτούς που με είχαν αγαπήσει αλλά με πρόδωσαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου στην πόλη πέθαναν γυρεύοντας τροφή για να πάρουν δυνάμεις. Κοίταξε, Κύριε, πόσο πολύ υποφέρω. Φλογίζονται τα σπλάχνα μου, μέσα μου αναταράζεται η καρδιά μου, τόσο πολύ που σου εναντιώθηκα.
Έξω αφανίζει τα παιδιά μου το ξύφος και μέσα το θανατικό. Οι εχθροί μου με άκουσαν να στενάζω, αλλά κανείς να με παρηγορήσει δεν υπάρχει. Όλοι τους άκουσαν και χάρηκαν για την καταστροφή που μου προξένησες εσύ. Ας έρθει η μέρα που εξάγγειλες για να υποφέρουν και αυτοί όπως εγώ. Μην παραβλέψεις την κακία τους. Κύριε, και σε αυτούς κάνει ό,τι έκανε σε μένα για όλες τις αμαρτίες μου. Γιατί πολλοί είναι οι αναστεναγμοί μου και είναι η καρδιά μου ανήμπορη. Θρήνη Ιερεμίου, κεφάλαιο δεύτερο. Οι θλίψεις της Σιών προέρχονται από τον Κύριο. Αλίμονο, πώς εξεφτέλησε ο Κύριος πάνω στο θυμό του την πόλη της Σιών. Τη δόξα του Ισραήλ την έριξε από τον ουρανό στη γη. Τη μέρα της οργής του δεν λογάριασε του θρόντου το υποπόδιο, το ναό. Ο Κύριος δίχως ίκτο κατέστρεψε όλα του Ιακώβ τα κτήματα. Γκρέμισε πάνω στο θυμό του τα οχυρά του λαού του Ιούδα. Έριξε κάτω στο έδαφος και ταπείνωσε το βασιλιά τους και τους άρχοντές του. Θυμό γεμάτος τσάκισε όλη του Ισραήλ τη δύναμη. Το χέρι το δεξί του το αποτράβηξε όταν ήρθε ο εχθρός και άναψε στον Ιακώβ φωτιά μεγάλη που όλα τριγύρω τα εξαφάνισε. Τέντωσε σαν εχθρός το τόξο του, το βέλος στέριωσε στο χέρι το δεξί του και σαν αντίπαλος κτύπησε κάθε τι που τα μάτια μας ευχαριστούσε. Σαν φωτιά το θυμό του ξέχισε στη σκηνή πάνω της πόλης της Σιών. Ο Κύριος σαν εχθρός μας έγινε. Κατέστρεψε τον Ισραήλ, κατέστρεψε όλα του τα ανάκτορα, γκρέμισε τα οχυρά του και έφερε στο λαό του Ιούδα θλίψεις και στεναγμούς. Ξύλωσε το ναό του σαν να ήταν παράγκα σε κήπο. Διέλυσε τη γιορταστική σύναξή του. Ο Κύριος έκανε το λαό της Σιών να λησμονήσει και γιορτές και Σάββατα. Και στην έξαψη πάνω της οργής του αποδοκίμασε και το βασιλιά και τους ιερείς. Ο Κύριος κατεδάφισε το θυσιαστήριό του, το ναό του τον περιφρόνησε, σε χέρια εχθρικά παρέδωσε της πόλης τα τείχη. Φωνές εχθρών ακούστηκαν στον οίκο του Κυρίου, όπως ηχούσαν τον καιρό της δικής μας γιορτής. Ο Κύριος είχε σκεφτεί το τείχος να γκρεμίσει της πόλης της Σιών. Τέντωσε γύρω τη σκηνή με αποφασιστικότητα, ώσπου να φέρει την καταστροφή. Έκανε και το πρόχωμα και το τείχος να πενθήσουν. Έπεσαν και τα δυο μαζί. Οι πύλες της Σιών σωριάστηκαν στη γη, τους μοχλούς της τους κομμάτιασε. Ο βασιλιάς και οι άρχοντές της βρίσκονται εχμάλωτοι ανάμεσα στα έθνη. Οι ιερείς της πια τον νόμο δεν διδάσκουν. Ούτε οι προφήτες της παίρνουν αποκαλύψεις με οράματα από τον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι της Σιών κάθονται χάμος σιωπηλοί. Ρίχνουν στάχτη πάνω στο κεφάλι τους. Φοράνε ρούχα πένθυμα. Οι κόρες της Ιερουσαλήμ με θλίψη γέρνουν το κεφάλι τους στη γη. Τα μάτια μου μαράθηκαν από τα δάκρυα. Αναταράχτηκαν τα σπλάχνα μου. Δεν μπορώ να κρύψω την απελπισία μου μπρος του λαού μου την κατάρρευση. Ενώ πεθαίνουν τα βρέφη και τα νήπια στις πολιτείας στα σοκάκια. Φωνάζουν στις μανάδες τους γιατί πεινάνε και διψούν. Σαν τους τραυματίες λιποθυμούν στις πολιτείας στα σοκάκια και ξεψυχούν στην αγκαλιά της μάνας τους. Αγαπημένη Ιερουσαλήμ, με τι να σε συγκρίνω, με τι να πω πως είσαι όμοια και με τι να σε παραβάλω και πώς να σε παρηγορήσω, πόλη της Σιών. Η συμφορά σου είναι μεγάλη σαν τη θάλασσα. Ποιος θα μπορούσε από αυτή να σε γιατρέψει? Όσα οι προφήτες σου είδανε για σένα ήταν οράσεις ψεύτικες και απατηλές. Δεν σου φανέρωσαν την ανομία σου για να αποτρέψουν έτσι την εχμαλωσία σου, αλλά σου δώσαν ψεύτικους χρησμούς, παραπλανητικούς. Όλοι όσοι περνούν στο δρόμο κατά δω χτυπούν χερέκα κατά χέρια τους. Μουνάνε το κεφάλι για τα ερείπια της Ιερουσαλήμ, σιγανά τραγουδώντας. Αυτή είναι η πόλη που την ονομάζανε της ομορφιάς αποκορύφωμα, χαρά όλης της γης. Όλοι οι εχθροί σου σε κακολογούν, σφυρίζουν, τρίζουνε τα δόντια και φωνάζουν. Την καταστρέψαμε. Αυτή είναι η μέρα που περιμέναμε. Ήρθε. Την είδαμε. Ο Κύριος έκανε ό,τι είχε αποφασίσει. Ξεπλήρωσε τις απειλές που είχε εξαγγείλει από καιρό. Ανελέητος όλα τα κατέστρεψε. Έκανε τον εχθρό σου να χαρεί για σένα. Τους αντιπάλους σου τους έκανε να θριαμβεύσουν. Πόλη της Σιών,
τα τείχη σου ας φωνάξουνε στον Κύριο να σε ελεήσει. Άσε να τρέξουνε σαν χήμαρος μέρα και νύχτα ακούραστα τα δάκρυά σου, τα μάτια σου χωρίς σταματημό. Σήκω πάλι και πάλι μες τη νύχτα και πες τον πόνο σου στον Κύριο. Ξέχισε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά του. Ύψωσε προς αυτόν δεητικά τα χέρια σου και παρακάλεσε για τον παιδιόν σου τη ζωή, για τα παιδιά που από την πείνα ξεψυχούν στις άκρες των δρόμων. Κοίταξε, Κύριε, και δε σε ποιον τα έκανες αυτά. Ήταν σωστό να τρώνε οι γυναίκες τα παιδιά τους που τα γέννησαν και τα περιποιήθηκαν, να θανατώνονται οι ιερείς και οι προφήτες και μάλιστα μέσα στο αγιαστήριό σου. Παιδιά και γέροντες είναι στο χώμα ξαπλωμένοι. Το ξύφος στέρισε τα παλικάρια και τις κοπελιές μου. Τη μέρα της οργής σου τους θανάτωσες, χωρίς συμπόνια τους φαγίασες. Σαν να ήταν μέρα γιορτής από παντού τους φοβερούς εχθρούς μου μάζεψες, κι ούτε ένας δεν διασώθηκε, ούτε ξέφυγε. Τη μέρα, Κύριε, της οργής σου. Όλα μου τα παιδιά που τα μεγάλωσα και τα περιποιήθηκα, ο εχθρός μου τα εξολόθρεψε. Θρήνη Ιερεμίου, κεφάλαιο 3. Ελπίδα στο έλεος του Θεού για αποκατάσταση. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που γνώρισε τη δυστυχία από το ραβδί της οργής του Κυρίου. Μ' έσυρε και μ' έφερε μες στο βαθύ σκοτάδι, όχι στο φως. Όλα εμένα χτυπάει καθημερινά. Βασάνισε τη σάρκα και το δέρμα μου και σύντριψε τα κόκαλά μου. Με απέκλεισε από παντού, με περιστήχησε με πίκρα και με πόνο. Να ζήσω μέσα στο σκοτάδι με έβαλε, σαν τους νεκρούς του παρελθόντος. Σε τύχη μέσα με έκλεισε και δεν μπορώ να βγω. Μου έκανε πιο βαριές τις αλυσίδες μου. Ακόμη και όταν με φωνές τον νικετεύω, πνίγει την προσευχή μου για να μην φτάσει ως αυτόν. Τους δρόμους μου τους έφραξε με πέτρες πελεκητές και έτσι ακολούθησα λαθεμένο μονοπάτι. Για μένα έγινε σαν αρκούδα και σαν λιοντάρι που ενεδρεύει. Με έβγαλε από το δρόμο μου και με έκανε κομμάτια. Με αφάνισε. Το τόξο μου το τέντωσε και για σημάδι με έβαλε στο βέλος του. Τα βέλη όλα της φαρέτρας μου τα έμπηξε στα νεφρά μου. Έγινα του λαού μου ο περίγελος, το αδιάκοπο, χλεβαστικό τραγούδι τους. Πίκρες με χόρτασε, με πότισε φαρμάκι. Χαλίκια με τα δόντια μου με έκανε να φάω. Με ρίξε μες στη στάχτη μου, πήρε την ειρήνη της ψυχής μου. Την ευτυχία το λησμόνησα και είπα, χάθηκε η δύναμή μου. Αυτή η ελπίδα που ερχόταν από τον Κύριο. Να αναλογίζω με τη θλίψη και την ταλαιπωρία μου είναι δηλητήριο και χολή. Αδιάκοπα τα σκέφτομαι και θλίβεται η ψυχή μου. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι. Πως του Κυρίου η ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε και τέλειωσε το έλεος του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται, κι είναι η πιστότητά του απέραντη. Είπα, ο Κύριος για μένα είναι το παν, γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν. Ο Κύριος είναι καλός όποιον τον εμπιστεύεται, σε αυτόν που τον αναζητάει. Είναι καλό να περιμένει κάποιος σιωπηλά από τον Κύριο τη βοήθεια. Καλό είναι για τον άνθρωπο να έχει από τα νιάτα του υπομείνει δυσκολίες. Ας περιμένει και ας σιωπά, αφού ο Κύριος τις επιτρέπει. Ας ταπεινώνεται ως τη γη, ίσως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και τα χτυπήματα στα δέχεται, τις ταπεινώσεις ας τις υπομένει. Γιατί ο Κύριος δεν θα τον ταλαιπωρεί για πάντα. Κι όταν τις στενοχώριες δίνει, πάλι γίνεται σπλαχνικός. Τόσο είναι μεγάλη η αγαθότητά του. Δεν χαίρεται όταν στενοχωρεί και όταν πικραίνει τους ανθρώπους. Όταν ποδοπατιούνται της χώρας μας οι εχμάλωτοι, όταν στα μάτια του υψίστου μπρος καταπατιέται το δίκαιο ενός ανθρώπου, όταν στο δικαστήριο κάποιος αδικείται, αυτά ο Κύριος τάχα δεν τα βλέπει. Ποιος είναι αυτός που όταν πει κάτι γίνεται? Ο Κύριος δεν είναι εκείνος που προστάζει? Αν κάτι γίνεται κακό ή κάτι καλό, ο ύψιστος το πρόσταξε. Για ποιο πράγμα ο άνθρωπος μπορεί να παραπονεθεί, αφού παρόλα του τα λάθη βρίσκεται ακόμα στη ζωή? Ας εξετάσουμε τον τρόπο της ζωής μας και ας τον διερευνήσουμε, στον Κύριο ας επιστρέψουμε. Καρδιές και χέρια στο Θεό του ουρανού ας υψώσουμε και ας του προσευχηθούμε. Αμαρτήσαμε, αποστατήσαμε και εσύ ακόμα δεν μας το συγχώρησες. Σε κατέλαβε ο θυμός σου και μας καταδίωξες, δίχως συμπόνια μας εξόντωσες. Με σύννεφο σκεπάστηκες έτσι που να μην μπορεί να το περάσει η προσευχή μας. Μας έκανε σκουπίδια, βδέλυγμα στους λαούς ανάμεσα.
Όλοι οι εχθροί μας με τα λόγια τους μας κοροϊδεύουν. Τρόμος και θάνατος έπεσε πάνω μας, ερήμωση και καταστροφή. Χυμάρους δάκρυα κατεβάζουν τα μάτια μου, γιατί ο λαός μου καταστράφηκε. Τα μάτια μου γίναν πηγές αστέρευτες χωρίς σταματημό, ως ότου ο Κύριος να σκύψει από τα ουράνια και να δει. Τα μάτια μου με κάνουν και πονώ από το συνεχές κλάμα για την πόλη μου. Εκείνοι που χωρίς λόγο με εχθρεύονται, με καταδίωξαν σαν να ήμουν απαιτούμενο. Με ρίξαν ζωντανό μέσα σε ένα λάκκο και κλείσαν με μια πλάκα το άνοιγμα. Τα νερά έφτασαν στο λαιμό μου και μέσα μου είπα: «Χάθηκα». Επικαλέστηκα το όνομά σου, Κύριε, από τα βαθιά του λάκκου. Είπα: «Το αυτί σου μην το κλείσεις στο στεναγμό μου, στην κραυγή μου». Και τη φωνή μου εσύ την άκουσες. Όταν σε φώναξε, έρθες κοντά και μου είπες: «Μη φοβάσαι». Έγινες υπερασπιστής μου, Κύριε, στη δίκη μου. Έσωσες τη ζωή μου. Κύριε, ξέρεις το άδικο που μου γίνε. Απόδωσέ μου δικαιοσύνη. Είδες όλο το μίσος τους, όλα τα πονηρά τους σχέδια εναντίον μου. Άκουσες, Κύριε, τις προσβολές τους, όλα τα πονηρά τους σχέδια εναντίον μου. Τα λόγια των εχθρών μου και οι σκέψεις τους είναι εναντίον μου όλη την ημέρα. Κοίτα τους. Είτε κάθονται είτε σηκώνονται, εγώ είμαι το ειρωνικό τους το τραγούδι. Κύριε, ανταπόδωσέ τους σύμφωνα με τα έργα τους. Σκλήρινε την καρδιά τους. Ας πέσει πάνω τους η κατάρα σου. Μες στην οργή σου καταδίωξέ τους και από τη γη εξαφάνισέ τους, Κύριε. Θρήνη Ιερεμίου, κεφάλαιο τέταρτο. Τέλος της τιμωρίας της Ιών. Αλίμονο, πώς το χρυσάφι θάμπωσε. Πώς αλλοιώθηκε το καθαρό χρυσάφι. Οι πέτρες ιερές διασκορπίστηκαν στου κάθε δρόμου τις γωνιές. Οι νέοι της Ιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι, τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πύληνα, σαν κοινά έργα αγκιοπλάστη. Και τα τσακάλια ακόμη στα μικρά τους δίνουν το γάλα τους και τα φροντίζουνε. Μα οι γυναίκες του λαού μου γίνανε σκληρές και αδιάφορες σαν στρουθοκάμιλοι στην έρημο. Κολλάει η γλώσσα των βρεφών στον ουρανίσκο από τη δίψα, ψωμί ζητάνε τα παιδιά κι ούτε ένας δεν υπάρχει να τους δώσει. Αυτοί που τρέφονταν με φαγητά εκλεκτά, στους δρόμους ξεψυχούν από την πείνα. Αυτοί που ανατράφηκαν με πολυτέλειες, κοίτονται τώρα στην κοπριά. Η διαστροφή του λαού μου ήταν χειρότερη ακόμη και από την αμαρτία των Σοδόμων, που με μιας καταστράφηκαν, χωρίς τη μεσολάβηση χεριών. Οι άρχοντές μας έλαμπαν πιο καθαροί από το χιόνι, και από το γάλα πιο λευκοί. Πιο ροδαλή και από το κοράλι η όψη τους. Οι φλέβες τους, σωστό ζαφύρι. Τώρα έγινε η όψη τους πιο σκοτεινή και από την καπνιά. Μέσα στους δρόμους δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις. Στα κόκαλά τους κόλλησε το δέρμα τους, έγινε ξερό σαν ξύλο. Πιο τυχεροί όσοι με ξύφος θανατώθηκαν, παρά εκείνοι που πέθαναν από την πείνα, που υπέκυψαν εξαντλημένοι από το λοιμό. Γυναίκες που είναι από τη φύση πλαχνικές, έψησαν με τα ίδια τους τα χέρια τα παιδιά τους, για να τραφούν σε εκείνη την πανολεθρία του λαού μου. Ο Κύριος εξάντλησε όλο του το θυμό. Ξεχύλισε η φλόγα της οργής του και άναψε στη Σιών φωτιά. Η πόλη κατακάηκε μέχρι τα θέμελά της. Κανείς δεν θα το πίστευε, ούτε της γης οι βασιλιάδες, ούτε κανείς στον κόσμο, πως θα μπαινε κατακτητής ο εχθρός της Ιερουσαλήμ τις πύλες. Αιτία για την καταστροφή της πόλης είναι οι αμαρτίες των προφητών της, των ιερέων της οι αμαρτίες, που τους δικαίους καταδίκαζαν. Σαν τους τυφλούς τους δρόμους τρίκλιζαν στο αίμα βουτυγμένοι, έτσι που δεν μπορούσε πια κανείς τα ρούχα τους να αγγίξει. «Φύγετε ακάθαρτοι», τους φώναζαν. «Φύγετε, τίποτα μην αγγίζετε». Έτσι φεύγανε και περιπλανιούνταν. Μα και τα έθνη έλεγαν: «Δεν μπορούν αυτοί μαζί μας πια να κατοικούν». Ο ίδιος ο Κύριος τους διασκόρπισε. Δεν θέλει πια να τους βοηθάει. Σέβας πια δεν υπάρχει για τους ιερείς, ούτε ασπλαχνία για τους γέροντες. Τα μάτια μας απόκαμαν να καρτερούν μάταια μια βοήθεια που δεν θα έρθει. Προσμέναμε αγναντεύοντας από τις σκοπιές μας ένα έθνος που δεν μπορεί να σώσει. Παραμονεύουνε τα χνάρια μας οι εχθροί, έτσι που δεν μπορούμε ούτε στο δρόμο μας να βγούμε. Τελείωσαν οι μέρες μας. Το τέλος μας πλησιάζει. Ήρθε. Είναι εδώ. Εκείνοι που μας καταδίωκαν γίναν πιο γρήγοροι και από τους αετούς. Μας κυνήγησαν πάνω στα βουνά. Παραμονέψανε για μας την έρημο. Ο βασιλιάς μας
του Κυρίου εκλεκτός που από αυτόν κρεμόταν η ζωή μας, έπεσε στις παγίδες τους. Αυτός που λέγαμε πως στη σκιά του θα ζήσουμε στα έθνη ανάμεσα. Χαρείτε και πανηγυρίσετε, Εδωμίτες, εσείς που κατοικείτε στη χώρα της Ουζ, μα και σε εσάς θα φτάσει της κρίσης το ποτήρι και θα μεθύσετε και θα ξεγυμνοθείτε. Πόλη της Ιών, τελείωσε η τιμωρία σου. Δεν θα σε ξαναστείλει ο Κύριος την αιχμαλωσία. Όσο για σας όμως, Εδωμίτες, θα τιμωρήσει ο Κύριος την ανομία σας. Τις αμαρτίες σας θα τις αποκαλύψει. Θρήνη Ιερεμίου, κεφάλαιο 5. Προσευχή για Έλεος. Θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβηκε. Κοίτα να δεις και μόνος σου την προσβολή μας. Τη χώρα που μας έδωσες την πήραν οι αλλοεθνείς, τα σπίτια μας οι ξένοι. Μείναμε ορφανοί χωρίς πατέρα. Έγιναν χείρες οι μανάδες μας. Πληρώνουμε για το νερό που πίνουμε και πρέπει να αγοράζουμε τα ξύλα της φωτιάς μας. Οι διώκτες μας μας κάθισαν στον τράχυλο. Δυνάμεις πια δεν έχουμε και δεν υπάρχει ανάπαυση για μας. Απλώσαμε οικετευτικά τα χέρια μας στην Αίγυπτο, στην Ασσυρία, για να χορτάσουμε ψωμί. Οι πρόγονοί μας αμαρτήσανε. Αυτοί όμως δεν υπάρχουν πια και εμείς σηκώνουμε το βάρος των κρημάτων τους. Οι δούλοι έγιναν τώρα αφεντικά μας. Κανείς δεν μας γλιτώνει από τα χέρια τους. Τη ζωή μας τη διακινδυνεύουμε για να μαζέψουμε τη συγκομιδή μας. Μας απειλούνε τις ερήμου οι ληστές. Καίει το δέρμα μας σαν να είμαστε σε κλίβανο. Τόσο μας βασανίζει η πείνα. Γυναίκες της Σιών κακοποιήθηκαν. Παρθένες μες στις πόλεις του Ιούδα. Πήραν τους άρχοντες της πόλης και τους κρέμασαν. Στους γέροντες δεν δείξανε κανένα σεβασμό. Οι νέοι γυρίζουν σαν σκλάβοι τη μιλόπετρα και τα παιδιά κατά από το φόρτωμα των ξύλων γονατίζουν. Οι γέροντες δεν κάθονται στην πύλη πια να συσκεφθούν. Οι νέοι δεν παίζουν πια τη μουσική τους. Έπαψε της καρδιάς μας η χαρά. Σε πένθος μεταβλήθηκε ο χορός μας. Της δόξας το στεφάνι έπεσε από το κεφάλι μας. Αλίμονο σε μας, γιατί αμαρτήσαμε. Γι' αυτό ατόνισε η καρδιά μας. Γι' αυτό θολώσανε τα μάτια μας. Γιατί το όρος Ιών γέμισε ερήπια και απάνω του τρέχουν αλεπούδες. Εσύ όμως, Κύριε, αιώνια βασιλεύεις. Μένει ο θρόνος σου από γενιά σ' άλλη γενιά. Γιατί θέλεις για πάντα να μας λησμονήσεις, να μας εγκαταλείψεις για όλη τη ζωή μας. Φέρε μας, Κύριε, πάλι κοντά σου και θα επιστρέψουμε. Δώσε μας πάλι τη ζωή όπως παλιά. Μήπως μας έχεις εντελώς εγκαταλείψει. Ή μήπως είναι ο θυμός σου εναντίον μας ασίγαστος.